Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο, πλούσια η θεματολογία της ημέρας. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Γιώργο Στεριόπουλο. Να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Ξεκινάμε από το αστυνομικό δελτίο και μια απαγωγή μυστήριο που είχαμε με έναν 14χρονο γιο ενός γνωστού γιατρού στις Λιβανάτες. Τι λέει το ρεπορτάζ, Γιώργο? Τέλος καλό, όλα καλά να πούμε για να μην υπάρχει ανησυχία σε συγγενείς. Ακριβώς. Και φίλους, τι συνέβη? Το μεσημέρι πήγαινε στο φροντιστήριο. Ένα βαν άνοιξε η πόρτα, άγνωστοι το τράβηξαν μέσα. Ήρθαν σε επικοινωνία με τους γονείς. Όπως πολύ σωστά είπες, ένας γιατρός, γνωστός γιατρός στην περιοχή της Αταλάντης. Εκεί λοιπόν, μετά από συνεννοήσεις που είχαν, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την εξέλιξη που έχει υπόθεση και δεν θα επιδιώξουμε να κάνουμε κάποια εικασία για να μην μεταδώσουμε ανακριβές το ρεπορτάζ, το παιδί βρέθηκε λίγο αργότερα σε μια αγροτική περιοχή κοντά στις Λιβανάτες. Το βρήκαν κάποιοι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Τέλος καλό, όλα καλά. Όμως αυτό που μένει ακόμη είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών. Δεν γνωρίζουμε όλοι ακριβώς πώς τελείωσε αυτή η διαδικασία. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως ότι η έρευνα, το ανθρωποκυνηγητό, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες, συνεχίζεται. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν κατά τη διάρκεια που ήταν εν κινήσει το βαν με το παιδί, με την οικογένεια, έτσι ώστε να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τους δράστες. Επαναλαμβάνουμε, το ανθρωποκυνητό συνεχίζεται στην ευρύτερη περιοχή. Γιώργο, επαναλαμβάνω και εγώ ότι ήταν μια υπόθεση που απασχόλησε την περιοχή και θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε τον Δήμαρχο Ολοκρών, τον κύριο Νίκο Λιολιό, να δούμε τι μπορεί να γνωρίζει περισσότερο από όλα αυτά. Δήμαρχε, καλησπέρα. Ο κύριος Λιόλιος μας ακούει. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση. Τι γνωρίζετε εσείς για αυτή την υπόθεση, κύριε Δημαρχέ? Δεν γνωρίζουμε τίποτα και εμείς συγκλονισμένοι είμαστε από αυτό το φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε στην περιοχή μας. Έχουμε πάρα πολλές φορές όμως επισημάνει το θέμα της μη αστυνόμευσης και της έλλειψης αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή μας τα τελευταία 4 χρόνια. Όπως έχετε δίκιο, είναι πολύ φρέσκο, το συζητούσαμε. Και των αστυνομικών τμήματων. Μας είχατε δώσει την ευκαιρία, χθες μου είχατε δώσει την ευκαιρία να εκφράσω την αγωνία μου αλλά και την αγανάκτησή μου στην κατάργηση και του αστυνομικού τμήματος της Μαλαισίνας. Εκφράζουμε και άλλη μια φορά έτσι, την έντονη ανησυχία μας, την αγανάκτησή μας και τον αποτροπιασμό μας για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είμαστε περιοχή εγκατελειμμένη, ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε περιοχή εγκατελειμμένη, να μην αστυνομεύεται, με τεράστια προβλήματα, με πάρα πολλούς ξένους οι οποίοι διέρχονται, όχι μόνο διαμένουν, διέρχονται πλησίων της Εθνικής Οδού και μπαίνουν από τις πόλεις και τα χωριά μας που έρχονται και φεύγουν προς τη Βιωτία και προς την Εθνική Οδό. Και νομίζω ότι άμεσα η πολιτεία θα πρέπει να ανταποκριθεί και να κάνει υποδιέθεση όπως έχει ζητήσει ο Δήμος των Λοκρών στην Αταλάντη που είναι πάγιο και διαχρονικό αίτημα και την επανασύσταση των τμήματων αυτών ώστε να υπάρχει αστυνόμευση. Επιτέλους πρέπει να μπει τέλος σε αυτή την παροδία της νέας πολιτείας της Ελλάδας. Έχετε δίκιο, Δημαρχέ. Έχετε δίκιο. Έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν δόθηκαν λίτρα? Αυτό δεν το αναφέρει το ρεπορτάζ. Δεν έχω γνώση ούτε θέλω να μπω σε αυτά. Είναι δουλειά άλλων. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την καλά επικοινωνία. Εμείς θα μείνουμε στο ρεπορτάζ αυτό, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος. Θες, Γιώργο, ο Δήμαρχος μας έλεγε για το λουκέτο που μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Μαλαισίνας. Υπολειτουργούσε, αλλά δεν περίμεναν τον ξαφνικό θάνατο του αστυνομικού τμήματος. Ενώ έκανε έκκληση για αστυνόμευση, και να λοιπόν που τα βρίσκουμε μπροστά μας. 11 συνολικά τμήματα σε όλη την περιφέρεια Στεράς καταργούνται και βεβαίως και σε όλη την επικράτεια. Στην επίσημη κατάργηση του αστυνομικού σταθμού Μαλαισίνας, που ουσιαστικά βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και λίγα χρόνια, προχώρησε με απόφαση του αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Δημήτρης Τσακνάκης, ανοίγοντας όμως ουσιαστικά την διαδικασία για τις καταργήσεις αστυνομικών τμήματων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τυπική διαδικασία που εκτός από την κατάργηση του αστυνομικού σταθμού Μαλαισίνας, στην σχετική απόφαση περιλαμβάνεται και η κατάργηση μια σειράς ακόμη ανενεργών αστυνομικών τμήματων, μεταξύ των οποίων ο αστυνομικός σταθμός Γρανίτσας
Βρετανίας, ο αστυνομικός σταθμός Ερυθρών και Δομβρένα στη Βιωτία, αλλά και ο αστυνομικός σταθμός Μαρμαρίου, Αμαρίνθου και Πολιτικών στην Εύβοια. Ο αστυνομικός σταθμός στη Μαλεσίνα είχε ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και απέμενε η τυπική απόφαση για την κατάργησή του. Στην Θειότιδα, με ενδεχόμενη κατάργηση απειλούνται αρκετά αστυνομικά τμήματα, όπως αυτό της Ιπάτης, αλλά και ένα από τα αστυνομικά τμήματα Μακρακόμης και Σπερχιάδας. Ενώ ανησυχία υπάρχει και για το αστυνομικό τμήμα Στυλίδας, αλλά και για το αστυνομικό τμήμα στον Δήμο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Πανούσης, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες για το συγκεκριμένο θέμα, προσδιορίσε ότι δεν θα υπάρξουν ευνηδιαστικές αποφάσεις για καταργήσεις αστυνομικών τμήματων, αλλά πρώτα θα υπάρξει ενημέρωση και διαβούλευση των τοπικών κοινωνιών. Εδώ δεν λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν μη αναμενόμενο, γιατί είχαμε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο να υπάρχει μια παρέμβαση και μια δυνατότητα ώστε το αστυνομικό τμήμα της Μαλεσίνας να έχει αυξημένο αριθμό αστυνομικών, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη περιοχή και ιδιαίτερα μεγάλος πληθυσμός. Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, έχουμε κατάργηση πριν από 3 χρόνια αστυνομικού τμήματος Λάρινας, αστυνομικού τμήματος Μαρτίνου και άλλων. Επομένως, η Μαλεσίνα ήταν ένα κομβικό και παραμένει ένα ουσιαστικά κομβικό σημείο που χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν στην γύρω περιοχή. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια αύξηση της αστυνομικής δύναμης, ιδιαίτερα τώρα που πληροφορούμαστε ότι θα υπάρχει μια δυνατότητα από την αστυνομική δύναμη του Δομοκού και βγαίνει της Θειότητας να μεταφερθεί προς τη Λοκρίδα, γιατί τεράστιο πρόβλημα έχει η αστυνόμευση και το αστυνομικό τμήμα Αταλάντης από την μεγάλη αφέμαξη και τη μεταφορά του προσωπικού το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Λαμία και στο Δομοκό. Και αντί όλων αυτών πληροφορηθήκαμε μια απόφαση του συγκεκριμένου αρχηγού ότι δηλαδή κατεργείται και η Μαλεσίνα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση για το θέμα. Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας και την αντίθεσή μας σε αυτή την απόφαση και θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα και με την πολιτική ηγεσία αλλά και με τους κοινοβουλευτικούς του νομού Θειότιδας που εκπροσωπούν και εκφράζουν την κοινωνία να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Υπάρχει τεράστιο θέμα αστυνόμευσης, το οποίο έχουμε πει και έχουμε γράψει και εγώ ως δήμαρχος πάρα πολλές φορές. Ουσιαστικά υπολειτουργεί και το αστυνομικό τμήμα της Αταλάντης εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός και επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια περίπου καταργήθηκαν 4 αστυνομικά τμήματα των Λιβαρατών, του Μαρτίνου, της Λάρινας, του Καλαποδίου και λοιπά. Δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ άσχημα. Το έχουμε πει με έγγραφά μας, με παραστάσεις μας, με διαμαρτυρίες μας και στην πολιτική ηγεσία και στους εκάστοτε αρχηγούς, αλλά και στους αρμόδιους οι οποίοι διευθύνουν και είναι υπεύθυνοι στο νομό Θειότιδας. Το λέμε και με αυτή την ευκαιρία και στην τοπική ηγεσία του νομού Θειότιδας, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτά λοιπόν συνέβησαν, τα βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας, Γιώργο. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να ξεκινήσει έτσι ένα κύμα διαμαρτυρίας με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι οι πραγματικές συνθήκες τέτοιων περιστατικών είναι αυτές που αλλάζουν και το σχεδιασμό σε σχέση με τις υπηρεσίες. Όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη στην περιοχή για αστυνόμευση, όπως πολύ σωστά το περιέγραψε ο Δήμαρχος. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τσακνάκης είχε πει ότι η αστυνομική έξω θα τα δούμε και στην πορεία του δελτίου μας. Θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Φθιώτιδας, ο κύριος Μαυράκης, που επανεξελέγει. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και πώς θα κατανεμηθεί η αστυνομική δύναμη. Πάμε στο αγροτικό δελτίο τώρα, Γιώργο, γιατί και εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις αποζημιώσεις και τις φορολογικές δηλώσεις. Καλησπερίζουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Δημογιάννη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Δημογιάννη. Ακούστηκαν πολλά από τον κύριο Αποστόλου, τον υπουργό, και για θέματα αποζημιώσεων και για θέματα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Νομίζω χρειάζεται να δούμε λίγο το βίντεο και σε λίγο, κύριε Δημογιάννη, θα κάνουμε και σχόλια τι γίνεται με τις φορολογικές σας δηλώσεις συνολικότερα. Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε ένα σοβαρό πονοκέφαλο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο, επιστρέφουμε. Οι καιρικές συνθήκες στη φετινή χρονιά ήταν πρωτόγνωρες σε όλη την Ελλάδα. Από τη δική μας πλευρά η παρέμβασή μας γίνεται με συγκεκριμένη μεθόδευση και ιεράρχηση για να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε τους πληγέντες αγρότες.
Αρχίζω πραγματικά από τον πρώτο οργανισμό που άμεσα εμφανίζεται και είναι ο ΕΛΓΑ. Βρίσκεται και βρέθηκε άμεσα την ώρα της ζημιάς και ανταποκρίθηκε στο πρώτο κομμάτι που αφορά την εκτίμηση των ζημιών. Όπως όμως έχω ξαναπεί εδώ στη Βουλή, σε αυτές τις περιπτώσεις ουσιαστικά αυτό που καλούμαστε να δούμε ως πρώτα βήματα είναι τι θα κάνουμε με τα δικαιώματα πολλών παραγωγών που δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τις συγκεκριμένες εκτάσεις, γιατί αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και στην συγκεκριμένη περιοχή. Και το δεύτερο βεβαίως είναι τι θα γίνει με το εισόδημα όλων αυτών των παραγωγών που χάθηκε, φαίνεται ότι χάνεται. Από πλευράς δικαιωμάτων έχουμε ξαναπεί ότι άμεσα από την πλευρά των παραγωγών να υποβληθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου οι αιτήσεις τους, στις οποίες θα αναφέρονται αυτή η καλλιέργεια, αυτή η παραγωγική δραστηριότητα που είχαν σχεδιάσει για τη φετινή χρονιά. Από εκεί και πέρα, εμείς μέσα από διαδικασίες τεκμηρίωσης, εφόσον δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν, θα υπερασπιστούμε και θα το πετύχουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην χάσουν τα δικαιώματά τους. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι που αφορά το εισόδημα, μέσα από διαδικασίες πάλι έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές συνθήκες, ένα de minimis, ούτως ώστε ένα ελάχιστο βοήθημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το χώρο. Επειδή στην τοποθέτησή σας πραγματικά αναφερθήκατε για ένα συνολικότερο σχέδιο, γιατί πράγματι υπάρχει ανάγκη για αυτές τις περιοχές, εμείς σε επαφή με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, διότι δεν είναι όλα δική μας αρμοδιότητα, θα κάνουμε παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν τα φράγματα στα κανάλια, διότι όντως η πρόσκαιρη αντιμετώπιση δεν μας λύνει το πρόβλημα, το μεταθέτει την επόμενη χρονιά και ξαναβρισκόμαστε πάλι στο ίδιο πρόβλημα και μάλιστα διωγγωμένο. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε επαφή και με τις περιφερειακές αρχές και με τα άλλα Υπουργεία να ολοκληρώσουμε ένα σχέδιο δράσεων στις συγκεκριμένες περιοχές και βεβαίως ταυτόχρονα να δούμε πώς θα υπηρετηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο μέσα από διαδικασίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Λόγια, κύριε Δημογιάννη. Ξέρετε τι με θλίβει περισσότερο. Με θλίβει το γεγονός ότι ο κύριος Αποστόλου, αν ήταν, γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, κάνα εξάμηνο και ίσως και παραπάνω, να θα ήταν εδώ στη θέση μου και θα έλεγε αυτά που λέω εγώ τώρα. Σε έναν αντίστοιχο υπουργό. Και κάθομαι ακούω τον κύριο Αποστόλου που τον εκτιμώ ιδιαίτερα να λέει αυτά που έλεγε ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος υπουργός. Δηλαδή τίποτα, μία από τα ίδια. Τώρα, αυτό το ξεκινώντας είπε το εξής, ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πρωτόγνωρες φέτος. Όχι, οι καιρικές συνθήκες, κύριε, δεν είναι πρωτόγνωρες φέτος. Εγώ δεν είδα να γίνει κανένας καιρικός πόλεμος φέτος. Είναι οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν όλα τα χρόνια. Ζημιές υπήρχαν πάντοτε. Ξέρετε τι λέει. Προσέξτε το επικοινωνιακό παιχνίδι. Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες. Αυτό εμέσως πλην σαφώς αφήνει να εννοηθεί ότι, κύριοι, επειδή οι ζημιές είναι πολλές και μεγάλες σε όλη την Ελλάδα, δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Αυτό αφήνει να εννοηθεί. Συν το γεγονός ότι. Ναι, αλλά είπε ότι οι διαδικασίες είναι στάνταρ και έτσι πηγαίνουν. Ναι, πάντοτε οι διαδικασίες ήταν στάνταρ. Μην ξεχνάμε όμως ότι εδώ υπάρχει ένα πρωτόγνωρο. Γιατί αυτό είναι το πρωτόγνωρο, ότι ο ΕΛΓΑ δεν έχει χρήματα, γιατί τα 350 εκατομμύρια που είχε αποθεματικό ΕΛΓΑ πήγαν για να εξοφληθεί του δονουτού. Και ρωτώ λοιπόν τον κύριο Αποστόλου πού θα βρεθούν τα χρήματα, ούτως ώστε κάποια στιγμή, με το διαδικαστικό που λέει Αποστόλου είναι 2 και 3 χρόνια, πότε και πώς θα βρεθούν τα χρήματα για να αποζημιωθούν αυτή η παραγωγή. Εκτός κι αν μας κατακρεουργήσουν πάλι στις φετινές δηλώσεις του ΟΣΔΕ όπως κάνουν κάθε χρόνο, τα πάρουν από εμάς για να μας τα ξαναδώσουν. Θα διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των παραγωγών που έπαθαν ζημιά.
λέει ο κύριος Αποστόλου, όπως διαφύλαξε και τα δικαιώματα των παραγωγών με τη συνδεδεμένη που δεν πλήρωσε φέτος. Κύριε Δημογιάννη, μισά λεπτά και λίγο να βάλουμε στη σειρά, γιατί εσείς τα ξέρετε καλά τα θέματα. Ένα, υπάρχει περίπτωση ο υπουργός να μην ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα εννοείται το συνολικά, το κερικό. Πρόβλημα, ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει? Ο υπουργός. Ο συγκεκριμένος υπουργός. Ξέρει πολύ καλά. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Εφόσον λοιπόν το ξέρει, τώρα τι κάνει? Αγοράζει χρόνο προκειμένου να δει τι μπορεί να κάνει? Όχι, ή πραγματικά δεν υπάρχει η πρόθεση να λυθεί το θέμα? Θα σας πω εγώ. Είναι το ίδιο έργο που έχω δει επανελειμμένα από όλους τους υπουργούς. Ξεκινάνε διαφορετικά. Αντικειμενικά καταλήγουν όμως πρέπει να παραδεχθείτε. Αυτή τη στιγμή. Αντικειμενικά λέω πρέπει να παραδεχθείτε ότι τα προβλήματα της χώρας αυτή την περίοδο δεν συγκρίνονται με άλλες περιόδους. Όμως, αφήστε να το ολοκληρώσω. Υπάρχουν και πράγματα και θέματα και ζητήματα και στρατηγικές που δεν έχουν σχέση με τη διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Γιατί αν έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση, ακριβώς, να κάνουμε λίγο πίσω. Ακριβώς. Αν δεν έχει σχέση όμως. Και θα πρέπει να μας το πείτε αυτό, γιατί εσείς το ξέρετε. Εμείς πρέπει να το ρωτήσουμε. Να σας απαντήσω. Αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως, ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες του συγκεκριμένου υπουργού, τις οποίες είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είχαν ένα στόχο. Την ανάπτυξη της παραγωγής. Της παραγωγικότητας του αγρότη. Λοιπόν, εάν δεν κάνεις παραγωγή, πώς θα βγεις από το διέξοδο? Φέτος είναι η χειρότερη παραγωγικά χρονιά που έχει ζήσει η αγροτική παραγωγή τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν έχουμε λιπάσματα να ρίξουμε στα κτήματα. Δεν έχουμε πετρέλαιο. Ό,τι υπόλοιπο είχε μείνει τυχόν από κάποιον που δεν έχει μείνει, θα πάει στη φορολόγηση. Άρα λοιπόν, για ποια παραγωγή μιλάμε? Όταν δεν υπάρχει παραγωγή. Άρα, μισό λεπτάκι για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούν. Διότι εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέμα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μη πρόθεση? Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, το έχω ξαναπεί άλλωστε, ότι δεν είναι άμεση προτεραιότητα σε αυτή την κυβέρνηση η αγροτική παραγωγή. Και ποια είναι? Οι λόγοι δεν είναι αυτό που αφήστε να το στρίψω λίγο για να καταλάβουν. Ναι. Ποια είναι η προτεραιότητα του Υπουργείου? Της κυβέρνησης λέτε ότι μπορεί να μην είναι. Ναι. Του Υπουργείου ποια είναι η προτεραιότητα? Να προσλάβει τις καθαρίστρες στο Όχι, Υπουργείο. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης λέω. Δεν νομίζω το ότι Υπουργείο, έχει... ποια είναι η Δεν νομίζω ότι έχει γίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια κίνηση προς τη σωστή προστατευτική κατεύθυνση σε πλευρά που θέλουμε. Συμφωνώ. Με δεδομένο ότι ο Υπουργός ξέρει όμως, πώς το εξηγείτε? Προφανώς, ναι. Υπάρχει το ζήτημα με την Τρόικα, υπάρχει το ζήτημα με την διαπραγμάτευση. Όχι, το ξεκαθαρίσαμε. Ναι. Αν είναι οικονομικό, να το κάνουμε λίγο πίσω. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα που το έχουμε πει. Ότι δεν είναι όλα οικονομικά. Μπορείς να σχεδιάσεις αναπτυξιακά. Χωρίς να είναι όλα οικονομικά, έτσι δεν είναι? Ναι, πέστε μου εσείς, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν έχουμε φτηνό λίπασμα, γιατί δεν έχουμε φτηνό πετρέλαιο, το λίπασμα. Είναι δύο συνεταιριστικά εργοστάσια, κρατικά στην ουσία. Μπορούν στην Ελλάδα. Γέννη, μπορούν. Βεβαίως και μπορούν μέσα σε μια ώρα. Μπορούν, όπως κάναν προσπάθεια με τη ζάχαρη προς τη θετική κατεύθυνση, μπορούσαν να κάνουν και με τα εργοστάσια λιπασμάτων. Δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Το ρεύμα δεν είναι κρατικό, δεν μπορούσαν να μειώσουν την τιμή του ρεύματος. Τι δεν μπορούσαν να κάνουν πάνω στη χειρουργική παραγωγή για να αυξήσουν την παραγωγή? Τα πάντα μπορούσαν και δεν έχουν καμία σχέση με τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Έχετε θέσει τέτοια θέματα στον Υπουργό? Φυσικά, δηλαδή... και έχουμε θέσει πολλές φορές τέτοια θέματα. Τι σας έχει απαντήσει? Μισό λεπτάκι. Μας παραπέμπει πάντα στο μέλλον. Και επειδή μας παραπέμπει στο μέλλον, την Κυριακή, στον Πλαταμόνα. Ναι, αλλά θεωρεί τώρα ότι τι, μιλάει σε κάποιους που δεν ξέρουν, εσείς το ξέρετε. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το ξέρετε καλά το θέμα. Γιατί σας απαντά έτσι? Κατηδίαν του έχω πει το εξής. Όχι μπορεί... κατηδίαν, επισήμως, αφήστε τα κατηδίαν. Επισήμως, ναι, στο Υπουργείο. Ναι. Του έχω πει το εξής. Υπουργέ, αν σταματήσεις σε απλή διαχειριστική πολιτική, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι, είναι χαμένη η αγροτική ανάπτυξη. Όχι, το ερώτημα, γιατί λειτουργεί έτσι τώρα, ενώ προεκλογικά έλεγε άλλα, το φιλοξενούσαμε εδώ. Ναι, προφανώς τα προεκλογικά κάπου δεν του βγαίναν τα κουκιά, έτσι. Δεν είναι. Όταν είμαστε εκτός κυβέρνησης. Αυτό το σέβομαι. Μπορούμε να λάθος εκτίμηση. Να λέμε ό,τι θέλουμε. Όταν φτάνουμε στο διατάφτα και στην πραγματικότητα, και να σας πω και κάτι. Εγώ λέω ότι έχει τη διάθεση να το κάνει. Ξέρετε πόσα συμφέροντα
πρέπει να χτυπήσει πάνω στον αγροτικό τομέα, να χτυπήσει το χέρι στη γροθή. Όπα, ωραία, ναι. Το θέσατε τώρα. Μια έτσι, χαρά. Έτσι είναι. Πόσα είναι αυτά τα συμφέροντα? Πολλά, πολλά. Χωρίς να λέμε ονόματα, ακόμη τουλάχιστον, για πείτε έτσι γίνεται. Περιγράψτε το λίγο. Να πω μια απλή. Όχι, πείτε τα γενικά, πολλά πείτε, αλλά πείτε γενικά. Γιατί οι επιδοτήσεις δίνονται για πρίκα? Γιατί οι επιδοτήσεις δεν δίνονται στην παραγωγή? Μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί δεν δίνονται οι επιδοτήσεις στην παραγωγή? Γιατί υπάρχουν 1 εκατομμύριο ψηφαλάκια. Γι' αυτό δεν δίνονται οι επιδοτήσεις στην παραγωγή. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει το παραεμπόριο, υπάρχουν οι μεγαλοεισαγωγίες. Όπα, σοβαρό αυτό. Βεβαίως. Έχουμε πει επανειλημμένα στο παρελθόν, το θυμάμαι αυτό. Ότι εμείς σαν χώρα, σαν Ελλάδα, με 300 μέρες ήλιο το χρόνο. Έτσι. Είναι εξευτελιστικό να εισάγουμε προϊόντα που μπορεί να τα καλλιεργούμε εμείς. Και το έλεγε και ο ίδιος ο κύριος Αποστόλου. Τι είπαμε προεκλογικά? Έτσι. Δεν είπαμε να γίνουμε αυτάρκη σε διατροφικά προϊόντα? Σήμερα που μιλάμε. Καμία στρατηγική προς αυτό. Σήμερα που μιλάμε, εισάγουμε τα διπλάσια από ό,τι εισάγαμε πέρσι. Καμία στρατηγική προς αυτό. Φυσικά και δεν υπάρχει μια στρατηγική. Δηλαδή, εγώ δεν είδα τουλάχιστον κάτι ανάλογο. Για να σας πω μόνο και μόνο το γεγονός, το συνάλλαγμα που φεύγει κάθε χρόνο προς τις πολυεθνικές εταιρείες σε αγορά σπόρων. Είπαμε να κάνουμε τράπεζα γης, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, παράγουμε σπόρια δικά μας. Πού τα αυτά? Πότε περιμένουμε να γίνουν αυτά, κύριε? Πότε περιμένουμε να γίνουν? Μάλιστα. Σε σχέση με το φορολογικό, τι γίνεται? Τι φορολογικό? Το φορολογικό. Μας ενημέρωσε χθες ο κύριος Κωστόπουλος, ναι, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Και μας είπε μάλιστα ότι θα επικοινωνήσει και μαζί σας για να σας πει ποιες είναι. Ναι, μιλήσαμε με τον κύριο Κωστόπουλο, θα έχουμε συνάντηση τη Δευτέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή έχω στοιχεία, γιατί υπήρξε μια προηγούμενη συζήτηση για το ποιους αγρότες επηρεάζει τελικά αυτό το καθεστώς, ναι, ζήτησα και πήρα στοιχεία από τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 87% των καλλιεργητών στην Ελλάδα παίρνουν επιδότηση κάτω από 1000 ευρώ. Το 87%. Το 87% παίρνουν επιδότηση κάτω από 1000 ευρώ. Δηλαδή δεν λαμβάνονται καθόλου σαν υπόψη, σαν παραγωγή. Ναι. Όταν λοιπόν λένε ότι το 90% θα φορολογηθεί, από το 87% μένει ένα 13%. Άρα λοιπόν από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα φορολογηθεί το 75%. Μάλιστα. Είναι απλό. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτή η κατάσταση σας οδηγεί σε αδιέξοδο σε πόσο χρονικό διάστημα? Πώς λέμε η Ελλάδα μένει απορρευστό? Να σας πω το εξής απλό. Έχει σπαρθεί βαμπάκι, έχει σπαρθεί καλαμπόκι, έχουν σπαρθεί πάρα πολλά προϊόντα και έχουν μείνει και χωράφια χέρσα. Πάρα πολλά χωράφια χέρσα. Τα προϊόντα που έχουν σπαρθεί αγοραστήκαν μόνο σπόρια αυτή τη στιγμή και δεν έχει πέσει ούτε ένα κιλό λίπασμα. Και δεν σκοπεύει κανείς να ρίξει λίπασμα, άρα δεν περιμένει να σοδέψει με αυτή την καλλιέργεια. Συνεπώς, τι είναι αυτό που θα εισπράξει το φθινόπωρο ο παραγωγός και κατά συνέπεια η χώρα μας, ούτως ώστε να πούμε ότι κάναμε ένα βήμα θετικό προς την αγροτική παραγωγή? Τίποτα, κύριε. Τίποτα. Τριφύλι μένει αδιάθετο. Ζωοτροφές γενικά. Γιατί κανένας κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα, έστω και σε εξευτελιστική τιμή, να αγοράσει ζωοτροφή για να ταΐσει τα πρόβατά του. Περιμένουν όλοι πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι να τα βγάλουν στα βουνά. Όχι για να πάρουν παραγωγή, γιατί όταν τα ζώα πηγαίνουν στα βουνά, απλά επιβιώνουν τα ζώα. Δεν βγάζουν γάλα. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα όπως εξελίσσεται. Όχι ότι πέρσι ήταν καλύτερα, να μην κατηγορήσουμε αυτή την κυβέρνηση και πούμε ότι άλλοι ήταν άγιοι. Όχι. Αλλά. Και το τελευταίο ερώτημα. Έτσι. Επειδή συμπληρώθηκαν 4 μήνες διακυβέρνησης και επειδή στην αρχή μπορούσαμε να πούμε ότι εγκληματίζεται η κυβέρνηση, μετά πάμε σε άλλα δεδομένα, υπήρχαν πράγματα πραγματικά, το ρωτάω για πολλωστή φορά, που μπορούσαν να γίνουν? Θεωρώ. Ότι όπως είχε πει ο Αποστόλου και η κυβέρνηση προεκλογικά, εάν τηρούσαν ακριβώς τις δεσμεύσεις που είχαν εξαγγείλει στους Έλληνες αγρότες, με λύσεις εύκολες και όπως είπαμε χωρίς καμιά σχέση με τις διαπραγματεύσεις, με τη ρευστότητα και τα λοιπά που έχουμε πρόβλημα, με απλές και εύκολες λύσεις θα μπορούσαμε σήμερα να ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα. Δυστυχώς δεν είμαστε και θα πάμε και χειρότερα. Κατανοητό. Λοιπόν, κλείνοντας, την Κυριακή έχουμε στον Πλαταμόνα πανελλαδικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγρότες από όλη την Ελλάδα θα μαζευτούμε σε ένα τραπέζι να αναλύσουμε την κατάσταση για να βρούμε και τον τρόπο που θα αντιδράσουμε. Μυρίζουμε κινητοποιήσεις ή όχι ακόμα? Γιατί όχι.
Ωραία, ωραία. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Δημογέννη. Να είστε καλά. Πάμε λίγο στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, Γιώργο, να δούμε σήμερα τέσσερα τα μαθήματα που διαγωνίστηκαν οι μαθητές. Πάντα και το ένα Κεντρικής Ελλάδος μεσημέρι, αλλά και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσιάζει τις απαντήσεις των θεμάτων. Πάμε να δούμε τι είπαν οι μαθητές μόλις βγήκαν από τις αίθουσες. Μέτριας δυσκολίας ήταν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας, την οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι της θεωρητικής κατεύθυνσης. Εκτεταμένα και συνδυαστικά ήταν τα θέματα της βιολογίας, ενώ η χημεία ήταν γιάρτια προετοιμασμένους μαθητές. Βατά τα θέματα στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Εύκολα ήτανε. Εγώ ΟΔΕ έγραφα. Επιλέχτηκαν εύκολα κομμάτια, αλλά αντικειμενικά στα ΟΔΕ δεν είναι δύσκολο και εύκολο να έχει διαβάσει το γράψει. Εσύ έχεις διαβάσει? Είχα διαβάσει, ήμουν πλήρως προετοιμασμένος και τα έγραψα όλα. Σήμερα. Μια χαρά, πολύ καλά. Πιστεύω τα έχω όλα σωστά. Ελπίζω. Τι έγραψες σήμερα? ΑΟΔΕ. Ήταν εύκολα τα θέματα? Ναι, εύκολα. Πώς ήταν τα θέματα σήμερα? Μια χαρά ήταν τα θέματα. Αν κάποιος είχε διαβάσει, μπορούσε να γράψει πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς πήγες? Καλά πήγα. Τι έγραφες σήμερα? ΑΟΔΕ. Πώς πήγαμε σήμερα? Μια χαρά. Τι γράφατε? ΑΟΔΕ, τεχνολογική. Είχατε διαβάσει, γράψατε καλά? Ναι, ήταν σχετικά βατά και τα θέματα, οπότε εντάξει. Μια χαρά, ήταν βατά τα θέματα, ήταν εύκολα. Αυτό ήταν βατά τα θέματα, ήταν εύκολα. Τι γράφατε? ΑΟΔΕ. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης. Γεια, Ελλάδα! Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Είχαν βάλει εύκολα θέματα, καλύτερα από τα μαθηματικά και την έκθεση. Νομίζω πήγαμε καλύτερα εκεί πέρα. Τα θέματα ήταν βατά, εύκολα για κάποιον που είχε διαβάσει. Λίγο ο όγκος τους ήταν λίγο μεγάλος, αλλά μια χαρά τα πήγαμε. Εσείς τι γράφετε σήμερα? ΑΟΔΕ. Να θυμίσουμε, Γιώργο, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η ανάλυση των θεμάτων. Το ένα Κεντρικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας, έχει ξεκινήσει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2015 μια συνεργασία και σε συνεργασία με όλους τους φροντιστές, φιλοξενεί καθηγητές από όλα τα φροντιστήρια και παρουσιάζουν τις λύσεις των θεμάτων και τις αναλύσεις των θεμάτων. Μείνετε αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί σε επανάληψη το ένθετο Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 με τα σημερινά θέματα των εξετάσεων. Πάμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, Γιώργο, όπως ξεκινήσαμε. Πέρα από τις εντάσεις και το σοκ, το προσωρινό σοκ που είχε ένας γιατρός από τις Λιβανάτες, είπαμε ότι πλέον η αστυνομική δύναμη που ήταν στο αστυνομικό τμήμα του Δομουκού για τις φυλακές ουσιαστικά παραμένει στην αστυνομική δύναμη της περιοχής και θα τα δούμε όλα αυτά. Καλές ειδήσεις, πάνε να εσωφαρέσουν τις κακές. Ο κύριος Μαυράκης είναι εδώ. Ξανά πρόεδρος. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, κύριε Μαυράκη. Όμως προκύπτουν ζητήματα που και σας δικαιώνουν, διότι δικαιολογημένα μένει το προσωπικό εδώ και δείχνει ότι ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά υπάρχουν και κάποιες κινήσεις που να πούμε ότι θα βάλουμε κάποια ερωτηματικά, όπως ας πούμε η κατάργηση του συγκεκριμένου τμήματος στη Μαλεσίνα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα... Του συναδέλφου σας, όχι εμάς. Εμείς απλά το μεταφέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, δράτω με τις ευκαιρίες, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία, διότι το ποσοστό συμμετοχής ξεπέρασε το 90%. Έδειξαν ότι είναι ενεργά μέλη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους με τίμησαν και πίστεψαν στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Έχετε πολλά μέτωπα πάντως, κύριε Μαυράκη. Δυστυχώς ήταν μια δύσκολη εποχή. Περάσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν δύσκολα για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, για τους συναδέλφους στον νομό μας. Το παλέψαμε και νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να δικαιωνόμαστε. Η κίνηση της κατάργησης των φυλακών Δομοκού το είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή και ευχαριστούμε και εσάς που μας βοηθήσατε να αναδείξουμε το ζήτημα, το θέμα αυτό. Και η παραμονή όλων των συναδέλφων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσει πνοή αστυνόμευση στον νομό και πνοή στους συναδέλφους για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ωράρια εργασίας που είναι ανεκτά από έναν ανθρώπινο οργανισμό. Τα άτομα, το προσωπικό, οι συνάδελφοι που ενσωματώνονται μόνιμα πλέον στην αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας, στη δύναμή της, πιστεύετε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξισορροπήσουν τις αδικίες? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
θα δώσουν αρκετή πνοή. Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Αστυνομίας Φιλότητας παρουσιάζει πολλά κενά οργανικών θέσεων. Αλλά ας μην γελιόμαστε, 125 συνάδελφοι αυτή τη στιγμή ανά την επικράτεια της Φιλότητας είναι μεγάλη πνοή. Μια σημαντική δύναμη. Είναι το 1/4 σχεδόν, το 1/5 μάλλον, της δυνάμεως που υπάρχει στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φιλότητας. Ωραία. Από εκεί και πέρα, πώς σκέφτεστε να τοποθετηθείτε στα ζητήματα που καίνε την αστυνομική διεύθυνση και εσάς στον κλάδο σας? Ποιες είναι δηλαδή οι σημαντικές διεκδικήσεις από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, σε τοπικό επίπεδο θεωρούμε ότι η μείζονος σημασίας θέμα είναι η ορθή κατανομή του προσωπικού που θα μετακινηθεί από τη διεύθυνση, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Καζοπούλου. Φαντάζομαι ότι παραμένει η βασική εντολή, η εντολή του αρχηγού να βγει ο κόσμος έξω, έτσι? Ακριβώς. Είναι δεδομένο βέβαια ότι τόσο το αστυνομικό τμήμα Δομοκού, όσο και το τμήμα μεταγωγών δικαστηρίων Λαμίας θα ενισχυθεί, διότι θεωρούμε ότι δεν θα φύγει από τη μία μέρα στην άλλη όλο το προσωπικό πέριξ των φυλακών Δομοκού, όπως είναι κατανοητό. Υφίστανται ακόμα κρατούμενοι ειδικής κατηγορίας στις συγκεκριμένες φυλακές. Απλά θα κοιτάξουμε, η πρόταση της Ένωσής μας είναι να μην υπάρχει ενίσχυση από έτερες υπηρεσίες. Άρα να μπορεί να καλύψει αποκλειστικά ο Δομοκός το συγκεκριμένο ζήτημα φρούρησης πέριξ των φυλακών και βεβαίως να ενισχυθεί και το τμήμα μεταγωγών δικαστηρίων Λαμίας για να μπορούν να γίνονται οι μεταγωγές των κρατουμένων χωρίς την ενίσχυση έτερων υπηρεσιών. Δηλαδή η κάθε υπηρεσία να ασχολείται με το αντικείμενο για το οποίο έχει ιδρυθεί. Σε επίπεδο πανελλαδικό υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν ανακύψει. Μείζονος σημασίας πάντα παραμένει η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και μαζί σας. Ένα μεγάλο ακόμα θέμα. Κατανοούμε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Έχουμε δικαιωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την μείωση που δεχτήκαμε ότι ήταν αντισυνταγματική. Θεωρούμε, δέσμευση της νέας κυβέρνησης και του Υπουργού ήταν ότι σε ένα κράτος ισχύουν οι νόμοι και είναι δεδομένο ότι θα εφαρμοστούν. Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε την προσπάθειά της, έδωσε ένα ποσό, αυτό που μπορούσε να δώσει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Άρα η δέσμευση του Υπουργού μέχρι στιγμής είναι στον αέρα. Μάλιστα. Θα τη διεκδικήσουμε, δηλαδή αν εξακολουθήσει να υφίστανται αυτά τα ζητήματα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις δυναμικές. Οι τρύπες θα κλείσουν, κύριε Μαυράκη, πάντως, γιατί ξαναλέω, υπάρχουν λουκέτα σε αστυνομικά τμήματα. Θα σας πω κάτι. Μας βρίσκει σύμφωνος η συγκεκριμένη κίνηση του κλεισίματος του σταθμού της Μαλαισίνας. Ναι. Είναι και ο σταθμός της Λάρινας, στον οποίο δεν τον έχουν Δεν τον βάλανε μέσα στην ανακοίνωση. Γιατί δεν... αυτό, γιατί το λέτε, κύριε Μαυράκη? Εδώ βγάλαμε το Δήμαρχο Ολοκρών, τον κύριο Λιόλιο, είπε όντως υπολειτουργούσε, αλλά ευνηδιαστήκανε. Θα έπρεπε να ενισχυθεί, είναι μεγάλη περιοχή. Ήταν και τα περιστατικά, κύριε Μαυράκη. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ήταν, πώς να το πω έτσι, απίστευτη σύμπτωση. Αλλά χθες μιλούσαμε για την κατάργηση του τμήματος. Και σήμερα χρειάστηκε να ανταπεξέλθουν οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής σε υπόθεση απαγωγής ανηλίκου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον νομό μας. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Ακριβώς, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και ήταν στην περιοχή. Εμείς δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται αστυνόμευση Λωκρίδα. Γιατί συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη κατάργηση. Ήταν ένας σταθμός που υπολειτουργούσε εδώ και 2 χρόνια. Υπήρχαν 2 συνάδελφοί μας που υπηρετούσαν εκεί και επειδή το Α. Κύριε Μαυράκη, συμφωνούμε σε αυτά τα οποία λέτε. Απλά θέλω να πω, η εντολή του αρχηγού «βγάλετε τον κόσμο έξω» σημαίνει μόνο έξω από το κτίριο, ή «βγάλετε τον κόσμο έξω» σημαίνει και απλώστε τον σε ολόκληρο τον νομό? Άμα ζητούμε μόνο να τον βγάλουμε έξω από το κτίριο, πιθανότατα δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα του νομού. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Η πρόταση για τους συναδέλφους που προέρχονται από τις φυλακές Δομοκού, από την υπηρεσία που ιδρύθηκε εκεί,
είναι με γνώμονα την ενίσχυση της περιφέρειας και τη μικρή ενίσχυση των υπηρεσιών της έδρας. Θα υπάρξει και στην έδρα ενίσχυση, είναι δεδομένο, υπάρχουν κενά, υπάρχουν ελλείψεις. Η κίνηση, ας πούμε, για το αστυνομικό τμήμα Ταλάντης, επειδή μιλάμε για το σταθμό της Μαλαισίνας, είναι δεδομένο ότι στην πρότασή μας, και θεωρώ ότι είναι και πρόθεση της διοίκησης, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντερρήσεις στο συγκεκριμένο θέμα, να ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα Ταλάντης με αρκετή δύναμη. Οπότε θα υπάρξει και αστυνόμευση. Ξαναλέω, είναι καλύτερα να υπάρχει ένα περιπολικό και να κάνει περιπολία παρά να υπάρχουν δύο αστυνομικοί και να φυλάνε τέσσερις τείχους. Λογικό. Πάντως, αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, να υπάρξουν και νέα λουκέτα και σε άλλα τμήματα, κύριε Μαυράκη. Υπάρχει πληροφόρηση ότι στη δυτική Φθιώτιδα, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, ότι θα γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις. Αναμένουμε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι φαίνεται. Η στρατηγική που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτό δείχνει. Βέβαια, ξαναλέω ότι είναι προτιμότερο να υπάρξει ένα πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα, με δύναμη που να μπορεί να περιπολεί την περιοχή και οι συνάδελφοι να παίρνουν τις ημερήσιες αναπαύσεις τους και να δουλεύουν με ωράρια εργασίας και με ώρες εργασίας που δεν ξεπερνάνε τα προβλεπόμενα, δεν ξεπερνάνε τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας. Και καλύτερη αστυνομεύση θα γίνεται παρά να υπάρχουν αστυνομικοί που να είναι 24 ώρες το 24ωρο σε ένα αστυνομικό τμήμα και να φυλάνε τέσσερις τείχους και να μην μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαυράκη, για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλή θητεία, καλό υπόλοιπο θητείας σε όλους όσοι εκλεγήκαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γιώργο, πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με έναν συνάδελφο, τον κύριο Αρβανίτη, τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Θα κάνουμε μια κουβέντα στο Κόκκινο, γιατί το Κόκκινο έρχεται και στη Φθιώτιδα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Όπου πάει ο καφές, πάω κι εγώ. Συναντώ καφέδες σε διάφορα μέρη. Οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι καινούργιες γνωριμίες μας προτιμούν μαζί. Μερικές φορές ταξιδεύω με αυτοκίνητο. Έχω μάθει πολλά για το διάβασμα στο σπίτι και έχω γίνει ειδικό στις επαγγελματικές συναντήσεις, αλλά έχω πολλά ακόμη να δω εκεί που θα είναι ο επόμενος καφές σου. 7 Days Mini Croissant. Ο καλύτερος φίλος του καφέ. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015. Το ένα Κεντρικής Ελλάδας δίπλα στους μαθητές. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015. Μαζί με τους μαθητές και το Σύλλογο Φροντιστών Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας. Κάθε μέρα στο ρυθμό των εξετάσεων. Πρωταγωνιστές στην ενημέρωση, πρώτοι στη μάχη των μαθητών και των γονιών τους. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 με τη σφραγίδα του Συλλόγου Φροντιστών και την εγκυρότητα του ένα Κεντρικής Ελλάδας. Θες τη χαμηλότερη τιμή στα πλακάκια? Πάρτι! Θες τη χαμηλότερη τιμή στα είδη υγιεινής? Πάρτι! Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής? Πάρτι! Πάρτι τιμών στη Ραβένα! Και με 24 άτοκες δόσεις! Ραβένα! Η ειδική στα πλακάκια και είδη υγιεινής! Free. Bruno. Ό,τι πιο μοδάτο κυκλοφορεί για casual εμφανίσεις. Cozy. Trezor. Republic. Benetto Manetti. Friend Perry. Brands. Inox. Νέες αφίξεις. Lee. Wrangler. Levi's. Bean Fashion. Και για τις επίσημες στιγμές σου. Bruno. Gilles Roche. Versace. Makis Tsellios. Grupo Bizarro. Aslanis. Bruno. Νέο κατάστημα. Ρίγα Φεραίου. Λαμία. Το πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου ξανά στη διάθεσή σας. Πλήρως ανακατασκευασμένο, με νέο σχεδιασμό και φιλοσοφία, προσφέρει την ιδανική λύση πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης.
Ξανά κοντά σας με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με άριστη εξυπηρέτηση και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Με εύκολη πρόσβαση από τις οδούς Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου, η υπόθεση παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου. Η λύση πάρκινγκ στην καρδιά της Λαμίας. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ Ε. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ Ε. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου. PVC. Υαλοπετάσματα. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Για εσάς που η ποιότητα των χαλιών σας μετράει, τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Πολυετής πύρα στο σωστό καθάρισμα. Σύγχρονος εξοπλισμός. Πλήρης εξειδίκευση στον καθαρισμό των ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών. Ασφαλής φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε πολιτικά, οικονομικά και ενημερωτικά, Γιώργο, έτσι, με τον συνάλφο τον Κώστα τον Αρβανή, τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Κώστα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ. Εδώ πάνω λίγο, έχω λίγο κόκκινο. Καλώς σας βρήκα. Έχω λίγο κόκκινο στο πλάνο. Λοιπόν, Κώστα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Στη Λαμία για εκδήλωση σήμερα, πριν από λίγη ώρα τελείωσε. Καταρχήν, ενημέρωσε εμάς πριν πάμε στο αμιγώς πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί θέλουμε ρεπορτάζ κυρίως. Τι γίνεται με το Κόκκινο? Σε ποια κατάσταση βρίσκεται και τι κάνετε εδώ στη Θεότητα? Ξέρετε τώρα ότι το Κόκκινο είναι ένα καλό ραδιόφωνο. Το καλό βέβαια είναι πάρα πολύ υποκειμενικό, όπως και οι ειδήσεις, έτσι κι αλλιώς. Είναι μεγάλο δίκτυο πια. Η άποψή μας είναι ότι οφείλει να εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα και ουσιαστικά να εκπέμπει όχι σε μια λογική αθηναϊκού κεντρικού κράτους, αυτό δηλαδή που λέμε το ελληνικό των αναμεταδόσεων, αλλά να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες ανάδειξη των τοπικών θεμάτων σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή οφείλει το Κόκκινο στην Λαμία στους 88 FM άμεσα να βγάζει θέματα πρώτης γραμμής, αυτά που βγάζετε εσείς δηλαδή, αλλά να παίρνουν χαρακτήρα πρώτης είδησης, δεύτερης είδησης, ψηλά δηλαδή στο ελληνικό δίκτυο του Κόκκινου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των συναδέλφων εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι πολύ καλή με ένα καλό ραδιόφωνο που έτσι καλώς ήταν ο Μελωδία εδώ. Βεβαίως. Και ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων να είναι στην ομπρέλα του ραδιοφώνου. Νομίζω επειδή το κουβεντιάζαμε πολύ καιρό με το Μελωδία και οι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι είναι παλιοί ραδιοφωνατζίδες και ξέρουν τι σημαίνει ραδιόφωνο και το αγαπάνε το μέσο, έκριναν, είδαν και πραγματικά θεώρησαν και αυτό ότι είναι μια καλή ιστορία για τη δημοκρατία και για την τοπική ραδιοφωνία στην περιοχή. Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι το Κόκκινο δεν ήρθε εδώ να πάρει ούτε το κομμάτι της διαφημιστικής πίτας, δεν είναι και το ζήτημα. Σιγά την πίτα δηλαδή, έχει φύγει και ο σκύλος. Αλλά μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες πολύ καλού ανταγωνισμού, πραγματικά δηλαδή, γιατί έχει καλά ραδιόφωνα η Λαμία. Πολύ δεν είμαστε εμείς το καλύτερο.
Είμαστε ένα διαφορετικό ραδιόφωνο. Αυτό είμαστε εμείς. Να κρυθούμε, να κάνουμε συνέργειες μαζί με άλλους συναδέλφους, με άλλα ραδιόφωνα, να κάνουμε συνέργειες με τις τοπικές τηλεοράσεις. Κάνω ανοιχτή πρόταση στο κανάλι, εδώ στο κανάλι 1, να κάνουμε πράγματα μαζί. Εκεί που θα συμφωνήσουμε ή εκεί που ενδεχομένως έχουμε διαφορετικές απόψεις οπτικές, να ανοίξει ο διάλογος. Αυτή η ιστορία του αθηναϊκού. Της αθηναϊκής ολιγαρχίας της είδησης δεν μπορεί να περάσει. Και εδώ τουλάχιστον στην περιοχή, ειδικά στη Φθιώτιδα, θέλω να πω ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν ένα επίπεδο πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, ερχόμαστε σε ένα καλό περιβάλλον να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι, το οποίο φαντάζομαι ότι θα εκτιμηθεί και από τους ακροατές και από τις ακροάτρες και από εσάς, συνάδελφοι, που ζητάμε έτσι πραγματικά όχι τη συμπαραστασία μόνο και την κουβέντα. Κώστα, στο παρελθόν, γιατί επειδή εφόσον είμαστε στο κόκκινο, ας πάμε λίγο στο κόκκινο στην κουβέντα, γιατί αρκετά ήταν έτσι το χαλαρό που είχαμε τώρα εδώ. Στο παρελθόν, στοχοποιήθηκες για τις ιδέες σου, για τις θέσεις σου και για το γεγονός ότι έλεγες την αλήθεια. Πώς το ξεπέρασες αυτό? Δεν έλεγα την αλήθεια. Ποτέ δεν έλεγα την αλήθεια. Δεν την έλεγες? Έλεγα την αλήθεια μου. Έλεγες την αλήθεια σου. Αυτό που έβλεπα. Η αλήθεια εγώ. Από την αλήθεια σου ήταν διαφορετική. Η δικιά σου αλήθεια μπορεί να τέμνει με τη δικιά μου, πολλές φορές μπορεί να είναι διαμετρικά αντίθετη. Η ομορφιά της δημοσιογραφίας και η εδώ... αλήθεια δεν είναι μία. Όχι, δεν είναι μία. Νομίζω μόνο ο Θεός έχει τη μία αλήθεια. Κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι νομίζω ότι την παλεύουμε. Αυτό που κρίνεται σήμερα στους πολίτες και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία είναι να κρίνουν οι πολίτες την πρόθεση. Ότι εδώ είμαστε τρεις άνθρωποι, έχουμε μία πρόθεση καλή να πούμε. Την οπτική μας στα πράγματα. Εκεί κρινόμαστε. Η οπτική που έχει ένας δημοσιογράφος για τα πράγματα, το πώς θα σε ρωτήσω εγώ σήμερα και αν θα επιμείνω σε αυτό το είδος της ερώτησης, μπορεί να διαμορφώσει αυτό που θα αντιληφθεί ο πολίτης. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα σε ρωτήσω, Κώστα Αρβανίτη, τα πήρες στη δημοσιογραφία? Απάντα ό,τι θες. Αφήνω μια μομφή. Όχι, άμα δεν απαντήσω. Ρωτώ εγώ. Άμα σε ρωτήσω όμως, εγώ λέω. Ναι. Γιατί εγώ μπορεί να με κρίνω ότι δεν πρέπει να σε ρωτήσω τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι. Ένα παράδειγμα φέρνω. Ένα παράδειγμα. Επειδή είναι 38, γι' αυτό το έφερα αυτό. Θα σου πω. Αν δεν ρωτήσεις, νομίζω ότι είναι λογοκρισία. Αν δεν ρωτήσω. Δηλαδή, όποιος έρχεται, τον ρωτάς αν τα πήρες. Αν νιώθεις εσύ ότι η κοινή γνώμη πρέπει να μάθει αν ο Αρβανίτης θα έχει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικό. Αλλά το φέρω ως παράδειγμα. Όχι. Γενικά. Παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μία μόνιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Θα σου πω. Και μιλάω ειδικά σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα πάω λίγο πριν στο προσωπικό κομμάτι δηλαδή, γιατί εδώ υπάρχει ένας λογαριασμός με τη Λαμία, ο οποίος έχει ένα κομμάτι που αφορά στη δημοσιογραφία. Εδώ, ας πούμε, εγώ κατηγορήθηκα στη Λαμία πριν από καιρό. Γι' αυτό το λέω. Ότι, όχι, θα πω συγκεκριμένο γι' αυτό. Γιατί το απειλά δεν τα πήρα από τη δημοσιογραφία, εμένα οι συμβάσεις μου ήταν, τις έβγαλα στον αέρα. Κ. Θεοδωράκης δεν έβγαλε τη δικιά του. Για να θυμηθούμε κιόλα και μια τελευταίο ρητό. Εδώ κατηγορήθηκα στη Λαμία για κάτι που δεν είπα ποτέ. Και βεβαίως πρέπει να πω, γιατί με ρώτησαν κιόλας, γιατί δεν αντέδρασα. Και ειδικά με συναδέλφους εδώ που έγραψαν και άρθρα, τα διάβασα. Κιόλας ένα άρθρο που έλεγε ότι είμαι άθλιος, ότι είμαι για κάτι που δεν είπα. Και μου είπαν, μα πώς δεν κάνεις αγωγή, δεν κάνεις μήνυση. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να στραφώ κατά συναδέλφου επειδή έχει μια άποψη για μένα ότι είμαι άθλιος. Είναι η άποψή του. Και μπορεί να την τεκμηριώσει. Αν έλεγε ότι είμαι κλέφτης, ενδεχομένως θα κουβέντιαζα με την οικογένειά μου. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι που είχε ενδιαφέρον εκείνη την εποχή είναι ότι για κάτι που δεν υπόθηκε ποτέ, απλώς ο Μιλόν συμφώνησε στο τέλος με αυτό που έγραφαν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι στη L'Express σε μια ατυχή για μένα διαδρομή του κυρίου Σαμαρά τότε στο Τείχος, αν θυμάστε καλά, τη στιγμή που πριν από μερικές ώρες είχαν δολοφονηθεί δημοσιογράφοι στο Παρίσι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και πολύ το θυμούνται απλά. Όλοι πολύ καλά. Και θυμούνται τότε λοιπόν ότι είχε βγει το L'Express και είχε πει ότι είναι πολύ άδικο να συμπερασπίζεται και ήταν ο χαρακτηρισμός. Δεν θεωρώ ότι ήταν η πιο πετυχημένη στιγμή της δημοσιογραφικής μου πορείας, όμως ήμουν σε μια εκδήλωση και όχι σε ένα μέσο ενημέρωση. Δηλαδή ένα αυτό. Και εγώ είπα ότι συμφωνώ με τους Γάλλους συναδέλφους γι' αυτό. Ναι. Απομονώθηκε αυτό όμως. Όχι μόνο απομονώθηκε και διασταυρώθηκε. Το κάνουν όλοι όμως. Αν το κάνουν, το κάνουν λάθος. Όχι, απομονώνουμε όλοι στη δουλειά μας. Απλά τώρα αυτό, η απομόνωσή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Εντάξει. Και είχε επιπτώσεις. Ναι, νομίζω στην προκειμένη περίπτωση. Όλοι μας το κάνουμε όμως δημοσιογραφικά. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, εμένα δεν είχε καμία επίπτωση. Όχι, γενικά λέω. Υπήρχε επίπτωση όμως. Ναι. Και νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία το χειρίστηκε λάθος και η κυρία Σπυράκη πάρα πολύ λάθος τότε που ζητούσε και την απόλυσή μου από τον ιδιοκτήτη μου, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση και δεν ξέρω γιατί το έκανε. Νομίζω έκανε λάθος και έσφαλε. Όποιος βρίσκεται, για να το πω και στους τηλεθεατές να ξέρουν, όποιος βρίσκεται στην ανώτατη μορφή, σε ανώτερη μορφή δημοσίου λόγου,
πρέπει να εισπράττει και τη δημόσια χλέβη. Αυτό αφορά και εμένα. Συμφωνώ. Αυτό σημαίνει και νομικά, ακόμα και για τον Πρωθυπουργό της χώρας ή τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε άλλο. Συμφωνώ. Είναι εκτεθειμένος. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό, βουλευτής είχε, πριν από 6-7 μήνες, είχε χαρακτηρίσει τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, κύριο Τσίπρα, ως τσόκλαν μπόι. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Έπρεπε. Δεν ξέρω αν ήταν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Όπως πάντως, εσύ, το βέβαιο όπως είναι. Εσύ έκρινες ότι δεν έπρεπε να το πας παραπέρα, προφανώς και ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, έκρινε ότι δεν πρέπει να το πάει παραπέρα. Ακούστε λοιπόν τι θέλω να σας πω μόνο με αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να ήταν και μια ατυχής δήλωση για τη βουλευτή στην προκειμένη περίπτωση, που ήταν και της αριστεράς, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να εγκληθεί πίσω για την άποψη που έχει για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό δεν είναι θέμα κανιβαλισμού. Καλά, στη δικιά μου περίπτωση ήταν μια ακραία ιστορία που ήταν. Πού είναι όμως. Τα όρια το καθορίζει η ηθική του θέματος. Ένα. Το δε... Πολύ σωστή ερώτηση με τα όρια. Το θέμα είναι ποιος καθορίζει τα όρια. Το άλλο που είχε. Αυτός που μας πληρώνει. Αυτός που μας βλέπει. Αυτός που μας πληρώνει, δεν καθορίζει. Αυτός που μας βλέπει θα μας κρίνει μετά για αυτό που λέμε. Επειδή μας ορίζει τα όρια αυτός που μας πληρώνει. Ξέρεις κάτι, επειδή είμαι σε ένα ελεύθερο μέσο αυτή τη στιγμή, θέλω να πω και ότι. Εμείς. Όχι, για εσάς λέω. Για το δικό σας λέω. Οφείλω να πω ότι αν αυτός που πληρώνει βάζει και τα όρια, τότε σημαίνει ότι το μαγαζί δικό του να έρθει να εκπέμψει αυτός. Αν τα όρια όμως είναι τόσο μεγάλα που δεν είναι όρια. Η ιδεοντολογία και γιατί η δημοσιογραφία οφείλει. Παίρνουμε τώρα, είπαμε τη λέξη όρια και εσύ το ερμήνευσες λάθος. Ότι κάποιος μας λέει τι να κάνουμε. Αν τα όρια είναι τόσο μεγάλα που δεν έχουμε όρια. Ωραία. Οι κανόνες δημοσιογραφικής ιδεοντολογίας και οι αρχές είναι πολύ συγκεκριμένες. Και εδώ χάνουμε το μέτρο σιγά σιγά. Και θα σας πω τι εννοώ. Είναι απαράδεκτο για μένα να βγαίνουν πολιτικοί και να κρίνουν ένα σχόλιο μιας εφημερίδας, ένα σκίτσο μιας εφημερίδας. Είναι λάθος για μένα πρωθυπουργός χώρας να τοποθετείται από το βήμα της Βουλής και να λέει ότι αυτό το σκίτσο δεν μου άρεσε. Και μιλάω για τον κύριο Τσίπρα στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ένα σκίτσο που έγινε θέμα του Αναστασίου. Είναι λάθος για μένα ακόμα να βγαίνει και να λέει ότι το σκίτσο μιας άλλης εφημερίδας είναι σεξιστικό ή μας προκαλεί. Αυτό είναι η λογική λογοκρισία ουσιαστικά που επιτρέπουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι στο δημόσιο λόγο. Αυτό το πράγμα μέσα από μια λογική καθοπρεσπευσμού θα το πληρώσουμε πάρα, πάρα πολύ ακριβά. Και το πληρώνουμε ήδη πάρα πολύ ακριβά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν λοιπόν να μιλούν ανοιχτά, να τεκμηριώνουν, να λένε τα θαρετά τις απόψεις τους, χωρίς να υπολογίζουν το κέρδος ή τη ζημιά του ιδιοκτήτη τους. Αυτή είναι η μεγάλη ομορφιά της δουλειάς μας και νομίζω γι' αυτό εγώ έγινα δημοσιογράφος. Εγώ διαβάζα τεν-τεν. Και γι' αυτό είχα και τη δουλειά σου. Είσαι στα όρια συνέχεια με τη δουλειά σου, έτσι. Αλλά, παιδιά, η ζωή είναι τα όρια. Είναι τα όρια. Και χάνουμε και τη δουλειά μας. Και μερικές φορές χάνουμε τη δουλειά μας, όμως μερικές φορές από τις τάσεις μας μας αγαπάνε άνθρωποι ή μας μισούν άνθρωποι. Πάντως να ξέρετε κάτι. Χτίζει και κάποιος την χτίζει και την ψυχή του. Ναι, ναι, νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Και το προσωπικό του κοινό, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Ναι, μπορεί, να λες ελεύθερα την άποψή σου και αυτός που είναι στην απέναντι πλευρά, ο τηλεθεατής, ο ακροατής, να ακούει αυτό που λες, να σε αξιολογεί και να λέει θα τον ακούσω γιατί αυτός όταν χρειάζεται, μία στο τόσο, δεν ξέρω αν είναι πολύ συχνά, το τραβάει λίγο. Ναι. Δεν μένει πάνω στη γραμμή. Κοίταξε, στο κόκκινο, επειδή μας παρακολουθείτε λίγο, καλά το λέω, όχι όπως μας παρακολουθεί ο κ. Μουρούτης, μας παρακολουθείτε, θέλω να πω ότι θα έχετε παρατηρήσει ότι το ραδιόφωνο και εγώ προσωπικά, κανονικά, χωρίς να προσπαθώ να πείσω ότι δεν είμαι χαλήφης, κάνουμε κριτική, έχουμε διαφοροποίηση, ήδη σας έχω πει δύο μέχρι στιγμής, τρεις, και νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας. Εγώ είμαι αριστερός δημοσιογράφος, τιμή ενός άλλου να είναι δεξιός δημοσιογράφος, γι' αυτό είπα ότι αυτό που μας ενώνει και μπορούμε να πίνουμε καφέ είναι η καλή πρόθεση και των δύο. Μπορεί κάποιος να είναι μόνο δημοσιογράφος, Κώστα. Όχι, δεν μπορεί να είναι κάποιος δημοσιογράφος μόνο, διότι ο κάθε ένας μας έχει ταξικά χαρακτηριστικά, έχει ταξική, δηλαδή ο άλλος είναι γιος εργάτη, άλλος είναι γιος βιομήχανου και κάνουμε την ίδια δουλειά. Έχουμε λοιπόν κάποιες ταξικές, πώς να το πω, παιδί μου, αφετηρίες. Έχουμε κάποιες ιδεολογικές αφετηρίες, έχουμε κάποιες οπτικές, έχουμε κάποιες συμπάθειες. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι αγαπούμε, συμπαθούμε, μισούμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε. Αυτό που κάνει εμάς τους τρεις, αν θα είμαστε μετά να πιούμε ένα καφέ ή δεν θέλουμε να ξαναβρεθούμε, είναι αν ένας από τους τρεις μας ή και οι τρεις μας δεν έχουμε καλή πρόθεση. Παίζουμε δηλαδή προς το συμφέρον τρίτων ή ιδίου συμφέροντος. Γι' αυτό εγώ έχω στην παρέα μου, όχι πάρα πολλούς, γιατί δεν έχω κάνει και πολύ παρέα με δημοσιογράφους. Πολιτικούς φίλους. Δεν έχω πολιτικούς φίλους, παιδιά. Δεν τα έχω καταφέρει και δεν θέλω δεν να έχω. Δεν πίνεις καφέ με τέτοιους.
Όχι, δεν πίνουμε καφέ με τέτοιους ανθρώπους, όχι τους, αλλά νομίζω ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο πίνεις καφέ, τρως μαζί, κάνεις βόλτα, δεν μπορείς να είσαι ισότιμα απέναντί τους θετικά ή αρνητικά. Μπορείς να τον αντιμετωπίσεις ένα παράθυρο σαν και αυτόν. Δεν είναι έντιμο. Μάλλον, όχι, και γι' αυτόν δεν είναι έντιμο. Να κάνεις καλά τη δουλειά σου έτσι. Ναι, δεν μπορείς. Έτσι, δεν ναι. Έχεις δηλαδή ηθικούς φραγμούς. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο σου έχει πει και μια κουβέντα παραπάνω και έχεις μια συναισθηματική. Πώς μπορείς να το ρωτήσεις κάτι που ενδεχομένως να τον πονέσει. Θα μαζευτείς, κάνεις αυτολογοκρισία. Γι' αυτό έχω κρατήσει μια στάση γενικώς. Όσο ασκώ δημοσιογραφία με ανθρώπους της πολιτικής. Σήμερα τα μέσα και μιλάω για τα μεγάλα μέσα. Άκουσα τον Γιώργο στην παρουσίαση να απαριθμεί συνολικά έτσι, το τεράστιο κόστος που υπάρχει στον αέρα. Mm. Το 1,150 εκατομμύρια. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Και λέω, εάν αυτά τα νούμερα, τα οποία βέβαια βρίσκονται πίσω από συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε στην πιάτσα, το γνωρίζουν και οι πολίτες τώρα. Τι σημαίνει συστημικό μέσο, τι σημαίνει μη συστημικό μέσο, πόσοι είναι αυτοί, πόσοι επηρεάζουν. Πολύ, πολύ σωστά είπες και εσύ τα παραδείγματα με τις δημοσκοπήσεις, ότι ενώ φαίνεται ότι κάτι άλλο είναι, γίνεται μια δημοσκόπηση και το γυρνάει ανάποδα αυτό. Πιστεύεις ότι με όλα αυτά τα οποία έχει περάσει η Ελλάδα τα τελευταία 5-6 χρόνια μέσα στην κρίση έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό αισθητήριο για το ποιος του λέει τι ο πολίτης? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές του 12 ήταν οριακό, κομβικό σημείο, όχι του 14. Εκεί και του 14 σε βαθμό, αλλά θα σας πω γιατί. Εκεί ο πολίτης κατάλαβε περίπου τη φούσκα των προηγούμενων χρόνων. Σας θυμίζω ότι, και θυμίζω και στους τηλεθεατές, ότι αυτή η χώρα που είναι σήμερα σε κρίση, όπου έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, εκατομμύρια ανέργους, φτωχούς ανθρώπους, ανθρώπους στα συσίτια, πριν από. Πότε είναι το 4, δεν είναι 10 χρόνια. Τόσο είναι περίπου. Έκανε Ολυμπιάδα. Φανφάρες με την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, δασκαλάκη Παρθένη, γιατί θυμάμαι πόσα επώνυμα είχε. Θυμάμαι τις μεγάλες ατραξιών, θυμάμαι πώς έρε ο πλούτος, θυμάμαι ποιοι πέραν τις δουλειές, οι ίδιοι πέραν τις δουλειές. Θυμάμαι ότι όσοι λέγαμε και στη δημόσια τηλεόραση, τότε εγώ στην ΕΡΤ δηλαδή, στην κρατική να πω για να είμαι απόλυτα σωστός, είχαμε χαρακτηριστικά ως ανθέληνες που δεν ήμασταν στην εθνική προσπάθεια. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη χώρα που είναι σε κρίση σήμερα υπήρχε ένα χρηματιστήριο με 7.500 μονάδες κάθε μέρα και έπαιζε η χώρα. Και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, Σιμίτη νομίζω το λέγανε, έβγαινε και έλεγε το χρηματιστήριο, πάρτε, παίξε. Εκείνη την εποχή ήταν που οι τράπεζες μέσα από κυβερνητική εντολή και σπρώξιμο μας καλούσαν να παίρνουμε δάνεια. Αυτοί δημιούργησαν την κρίση. Ο κόσμος λοιπόν κατάλαβε κάποια στιγμή το 12 ποιος τον έφερε εκεί. Και εκεί το 12 λοιπόν, μέσα στην τρέλα την πρώτη, αντί να επιλέξει αυτούς, επέλεξε ένα κόμμα το οποίο για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, του 3-4% και είπε θέλουμε σένα. Και έγινε το μεγάλο 17 και μετά το 27%. Ναι. Τι έγινε εκεί? Ο κόσμος άλλαξε βία τάξη κοινωνική και βία άλλαξε κόμμα. Και το 14. Δεν είναι καλό έτσι όπως το περιγράφεις. Ναι, είναι όμως αληθινό. Άλλαξε. Βία άλλαξε. Γιατί ξαφνικά σε μία μέρα. Λόγω συνθηκών. Λόγω συνθηκών, ο άνθρωπος, ένας κανονικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος. Να αναγκάζεσαι να πάρεις μία απόφαση. Πώς θα γίνει. Και να παίρνεις την απόφαση ενσυνείδητα. Μιλάς για το 12 τώρα. Μιλάω για το 12. Το 14 είναι μια άλλη στιγμή. Εντάξει. Το 12. Εντάξει. Εκεί για μένα ήταν ένα μεγάλο μάθημα δημοκρατίας των Ελλήνων σε όλους μας. Διότι δεν πήγαν σε εύκολες λύσεις, ούτε τσίμπησαν στα ακροφασιστικά, λαϊκίστικα, αντιμνημονιακά παιδιά της Χρυσής Αυγής. Αυτοί σαν ομάδα υπήρχαν πάντα μέσα στο πολιτικό σύστημα σε διάφορους πόλους. Δεν ήταν κάτι για μένα είδηση αυτό, το 6-7%. Υπήρχαν οι φασίστες, έτσι κι αλλιώς. Η είδηση ήταν ότι ένας χώρος του συνολικά 10% πήγε 27%. Μου λένε κάποιοι, μην προσθέτεις το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν προσθέτω, τους ανθρώπους προσθέχω, όχι τα κόμματα. Ότι οι άνθρωποι δηλαδή ουσιαστικά επέλεξαν αριστερά τρένα. Ναι. Και το 14 και το 15, τώρα δηλαδή που πήγαμε στις εκλογές, επέμειναν σε αυτήν και έδωσαν και άλλη διάσταση. Του έδωσαν και την κυβερνητική εντολή. Θεωρώ ότι αυτή, και κλείνω τη σκέψη. Θέλω να σου κάνω. Ναι, βεβαίως, θέλω να πω μόνο αυτό. Ότι για μένα ο ελληνικός λαός ήταν πάρα πολύ όριμος. Και στην πρώτη του απόφαση, πληρώνοντας την προηγούμενη ανοριμότητά του. Και τη δικιά μου ανοριμότητα και τη δικιά σας. Όλων. Όλοι ζούσαμε σε αυτό το συννεφάκι, δεν ήμασταν κάτι άλλο. Θυμωμένος με τις πολιτικές παγκάλου ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, μας είπανε και ανόητους, στη Μούρη. Και νομίζω ότι η 25η του Γενάρη είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική μέρα για την ευρωπαϊκή ιστορία. Και η πολύ μεγάλη μέρα θα κριθεί από τη συμφωνία που θα κλείσει αυτή η κυβέρνηση
τις προσεχείς ημέρες. Ναι, νομίζω θα κλείσει, θα κλείσει. Ή θα είναι μια συμφωνία δύσκολη που έχει κρυφή ατζέντα στο βάθος. Κατάρρευση προσδοκιών ίσως για πολλούς. Θα είναι με πόδινα μέτρα. Άκουσα σήμερα ένα φίλο σου, Κώστα, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ω Παναγία. Να λέει, να λέει. Ίσως από τα λίγα πράγματα τα οποία λέει ξεκάθαρα και εγώ δεν αμφιβάλλω μαζί του. Θα πάρω, το λέω ακριβώς όπως το είπε, δεν αλλάζω ούτε και, θα πάρω τη συμφωνία που θα κλείσουν, θα τη βάλω δίπλα στο mail Χαρδούβελη και θα δω τα μέτρα τα οποία επιφυλάσσουν, όλα αυτά τα οποία θα συμφωνήσουν για τον ελληνικό λαό. Και μετά θα σας πω. Αυτό μου ακούγεται λογικό, και λογικό έτσι. Αυτό θα το έκανα και εγώ. Τι εικόνα έχεις από το ρεπορτάζ? Εγώ θέλω να σας πω καταρχήν ότι εγώ διαφωνώ και το έχω πει στο ραδιόφωνο, προσωπική μου άποψη είναι, στη λογική του λεγόμενου έντιμου συμβιβασμού. Δηλαδή δεν υπάρχει έντιμος συμβιβασμός και μη έντιμος συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός έτσι κι αλλιώς είναι μια υποχωρητική στάση έτσι, από τα πράγματα. Γι' αυτό είπα για κατάρρευση προσδοκιών και για τους Έλληνες πολίτες. Όχι. Αυτό είναι θέμα να το χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέξουν τι λέξη χρησιμοποιούν. Αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το μνημόνιο τελείωσε. Την 25η Ιανουαρίου το μνημόνιο τελείωσε στη χώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα με την κυβέρνησή της συζητάει για μια συμφωνία. Για τη συμφωνία θα μιλήσουμε λοιπόν. Η χώρα λοιπόν θα έχει μια συμφωνία. Και εγώ θα κληθώ όπως και εσείς και όλοι μας, για να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες, να πούμε αν αυτή η συμφωνία ήταν μια καλή συμφωνία, μια υποφελή συμφωνία, μια κακή συμφωνία. Αν είναι μια κακή συμφωνία, δηλαδή ουσιαστικά η χώρα είναι χειρότερα από αυτό, όχι που προσδοκούσαμε, αλλά από αυτό που ήταν, αν η χώρα χάνει κι άλλο την κυριαρχικία της, αν η χώρα δηλαδή ουσιαστικά παραμένει ανεραγιάς και η χώρα δεν έχει προοπτικές, νομίζω ότι αυτό το πολιτικό κόστος θα το πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς θα το πληρώσει η αριστερά στην Ευρώπη. Επειδή εγώ όμως πιστεύω ότι η συμφωνία θα είναι καλή, πιο υποφελής δηλαδή, και θα είναι μια συμφωνία προς όφελος του ελληνικού λαού σε μια αναφετηρία. Ποιο είναι το όριο της καλής συμφωνίας, Κώστα? Το όριο της καλής συμφωνίας είναι ότι να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση. Ένα. Τέλος. Δεν μπορεί ο κόσμος... Αν η συμφωνία αυτή δεν έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, είναι καλή? Θα σου πω. Αν στο Μέλ Χαρδούβελη, που θυμάμαι καλά, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 3% και σήμερα η κυβέρνηση κλείσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 0,8% σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, κόκκινο δηλαδή, και του Στάθη Σχοινά που μας το έδωσε χθες το πρωί, ξημέρωμα, σήμερα το πρωί στις 2, αυτό μόνο του είναι μια πάρα πολύ καλή ιστορία. Για πόσο 0,8? Για τον πρώτο χρόνο. Για το τέλος του 2015. Για τον πρώτο χρόνο. Και αν στο δεύτερο χρόνο είναι στο 1 και κάτω ακόμα, ή λίγο πάνω, παίξει δηλαδή, η κυβέρνηση, η χώρα έχει 2 χρόνια, 1,5 χρόνο πραγματικά να υλοποιήσει και να αρχίσει να δημιουργεί καταστάσεις ανάπτυξης. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Και θα το ξαναδούμε κιόλας. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ, για μένα πολύ σημαντικό, για τη δημοκρατία και όχι για την αριστερά. Διότι εδώ θα τρελαθούμε. Εδώ λέμε βασικά απλά πράγματα και τα λέμε αριστερά. Το να έχει ένας εργάτης, δηλαδή ένας εργαζόμενος λογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται αριστερά. Δεν είναι αριστερά, με συγχωρείτε. Αυτό είναι λογικό στην Ευρώπη, στη Δύση. Είναι μάλλον αστικός πολιτισμός. Λοιπόν, η Γαλλική Επανάσταση δεν είναι δικιά μου ιδεολογική αντίληψη. Έχω άλλα πράγματα πιο μπροστά. Πάμε να τα βρούμε λοιπόν. Αν η κυβέρνηση που θα κλείσει, εγώ πιστεύω, και δεν θα κάνει πίσω σε αυτό, είμαι βέβαιος για αυτό που σας λέω, και όχι λόγω συναισθήματος, λόγω ξέρω τι λέω. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν θα κάνει πίσω και θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένα είναι αυτό. Δεν θα γίνει αυτό που λέμε δηλαδή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, καταπάτηση δικαιωμάτων. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει και την αγορά, ξέρεις. Ναι. Και βοηθάει και τον υγιή ανταγωνισμό, ειδικά των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα άμεσα μέτρα που έχουν σχέση με την τσέπη. Δηλαδή, ο περίφημος ΦΠΑ. Κοίταξε, για το ΦΠΑ ακόμα εμείς έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Πάντως, από όσο ξέρω εγώ, θα είναι σε τρεις κατηγορίες. Ναι. Είναι αυτό που λέμε στα μέσα. Έχεις μίνιμουμ, μάξιμουμ, μπορείς να πεις κάτι? Ναι, έχω το 8%, 8-9%, δηλαδή το μικρό που από όσο ξέρουμε θα δείτε. Θα ισχύσει το πλαστικό με το ρευστό? Αυτό παίζει, μάθαμε εμείς, γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, αλλά θα βρουν λύση. Δεν είναι δυνατόν να καταστραφεί η Ευρωζώνη επειδή μπορεί να βρουν τεχνική λύση για το πλαστικό κρίμα. Τώρα τουλάχιστον δεν. Μαζί μη συζητάμε έτσι. Άρα λοιπόν, ΦΠΑ, χρήσιμα. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που λέει ο Σχοινάς και θα το δείτε στο κόκκινο.gr, υπάρχει το ρεπορτάζ του Στάθη με υπογραφή. Λέει λοιπόν ότι στα είδη διατροφής και στα φάρμακα έχω 8% ΦΠΑ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα λαϊκά στρώματα και για μένα που σε αυτά είμαι. Ωραία. Ένα. Δύο, θα υπάρχει ένα δεύτερο γύρο στο 12-13, κάπου εκεί μου είπαν από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι έλεγε ο Στάθης. Ναι. Τώρα μην με πιάσετε λίγο αδιάβαση, γιατί δεν θυμάμαι τα νούμερα. Όχι. Αλλά χαμηλό. Πάμε με τη μέγιστη τιμή και βλέπουμε. Έτσι, ναι. Και θα υπάρχει και ένα τρίτο που θα αφορά είδη πολυτελείας. Ωραία. Που θα πάει? Νομίζω ότι ήταν στο 18. Στο 18.
Έτσι, μην το κάνεις είδηση αυτό όμως, γιατί πρέπει να. Όχι, δεν το κάνω. Αλλά, έτσι, μην... τίτλο αλλάζονται τίποτα. Ναι, προς Θεού, θέλω να το τσεκάρω. Κάνουμε προς... κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος ότι το ρεπορτάζ το μεταφέρουμε ακριβώς όπως έχει. Ναι, ναι. Και δεν πρέπει να το πασπαλίσουμε και να το τυλίξουμε και με ζελοφάν, να βάλουμε και κορδελίτσα. Όχι. Και αυτό πάλι, παραπέμπω πάλι στο κόκκινο GR και στον Σκηνά. Δεν το κάνω για να προωθήσω τώρα το πόλεμο του Σταθμού. Καλά, επειδή κάνεις, και εσύ το έχετε το ρεπορτάζ. Επειδή ο Στάθης και τα τρία αυτά νούμερα. Με το κόκκινο μιλάμε. Και, τα, ναι, και εγώ ξέρεις, αγαπώ τον ρεπόρτερ πάντα. Ωραία, έτσι, γιατί αυτό είναι. Πολύ καλά κάνει. Το ρεπόρτερ μου εμπιστεύω. Αυτό σημαίνει ότι εμένα δεν θα με χαλέσει πάρα πολύ αν δεν πάρω πολυτελή πράγματα για ένα διάστημα. Δεν με αφορά και δεν έχω προσέγγιση. Ένθια. Στον Ένθια. Εγώ ρώτησα στο ραδιόφωνο τον κύριο Βαρουφάκη και του είπα πάρα πολύ απλά ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σοβαρή για μένα, διότι ήταν προεκλογική δέσμευση ουσίας και δεν είναι μόνο θέμα τεχνικό, είναι και θέμα ηθικό απέναντι στους πολίτες όταν είπατε ότι αυτός ο νόμος είναι απαράδεκτος. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι στο αυτό που συζητάμε τώρα δεν συζητάμε το θέμα του Ένφια. Αυτό μου είπε. Αυτό θα πάει στο συνολικό πακέτο με το χρέος στην κουβέντα του τότε Ιουνίου. Ήταν πριν 15 μέρες η συνέντευξη. Μία παρένθεση. Πάμε σε δύο συμφωνίες. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι. Γιατί τώρα αυτό περιγράφεις. Εγώ θεωρώ ότι. Με αφορμή τον Ένβη αυτό είπες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου λέει ο Βαρουφάκης πριν 15 μέρες και μιλάω στη δήλωσή του. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάει σε μία συμφωνία και να τελειώσουμε. Δηλαδή μέχρι τις 10 του Ιούνιου, μέχρι το τέλος του Μάη, να κλείσει αυτή η ιστορία για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και να δουλέψει και η αγορά. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει πίσω στο κομμάτι του Ένφια. Αυτό πιστεύω. Ήταν άδικος νόμος, ήταν τρελός νόμος κτλ. Το δεύτερο που με ενδιαφέρει εμένα, εκτός από τις λογικές συμβάσεις που είπα, το ΦΠΑ που έχει να. Είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι αγκάθι. Αυτό. Έκανε πίσω εδώ. Εδώ δεν ξέρω αν έκανε πίσω ή θα κάνει μπροστά. Πάντως εδώ έχουμε και έναν άνθρωπο, ο κύριος Λαφαζάνης, που καλείται να κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Και πρωτοστατεί και στις κινητοποιήσεις κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Ναι, ναι. Εντάξει, καλά κάνει. Πώς δένεται τώρα. Καλά κάνει ο Λαφαζάνης για αυτό που κάνει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ένα πράγμα. Να σου πω την άποψή μου. Να σου πω του Τίλ. Την άποψη του Παναγιώτη, την άποψη του Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, θεωρώ ότι αυτή είναι κρατική περιουσία. Και είμαι πιο συγκεκριμένος ό,τι αφορά στα δίκτυα. Το είχα πει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν κάποια στιγμή συναντηθήκαμε και στον αέρα, όπως τοποθετούμε στο κόκκινο με την υπογραφή μου. Εγώ πιστεύω ότι το δημόσιο πρέπει να έχει τουλάχιστον το 51%. Και όταν λέω δίκτυα, σημαίνω νερό, δεν το συζητώ, ΔΕΗ, ρεύμα δηλαδή, και υπάρχει κάτι που έχουν δώσει ήδη προηγούμενες κυβερνήσεις, ο κ. Σιμίτης νομίζω το έχει κάνει και αυτό, το δίκτυο του ΟΤΕ, στην Deutsche Telekom και στην. Αυτό ήταν το πρώτο σκάνδαλο που έγινε δηλαδή, τα δίκτυα. Δίκτυα είναι οι συχνότητες που μιλάμε τώρα. Είναι δίκτυα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά δημόσιος χώρος, δημόσιος δάσος, είναι τα σύνορα της χώρας. Και τα λιμάνια, μην τα ξεχάσω. Έτσι, και τα αεροδρόμια. Εκεί νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει με πολιτικούς όρους να βάλει το ζήτημα, γιατί θεωρεί ότι τουλάχιστον το 51, η κυριαρχία δηλαδή, πρέπει να είναι στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο συμφέρον. Για το άλλο κομμάτι, μπορούμε να βρούμε στο κομμάτι του management, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και μπορούμε να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε στα ποσοστά και αν πρέπει και αν δεν πρέπει. Όμως η άποψή μου είναι ότι εκεί η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει πίσω. Γιατί είναι η κυβέρνηση αριστεράς. Γιάννη, θα κάνουμε λίγο κατάχρηση ακόμα στον χρόνο του δελτίου, γιατί μιας και τον έχουμε εδώ. Δεν τον έχουμε και κάθε μέρα άλλο. Θα μέχρι μπορεί να τον έχουμε. Από εδώ και πέρα μπορεί να τον έχουμε. Να συνδεόμαστε με το κόκκινο και να λέμε διάφορα. Ένα τελευταίο είναι το θέμα των προσώπων στην κυβέρνηση. Τα οποία μερικές φορές δείχνουν να τραβάν την προσοχή περισσότερο από τις ίδιες τις κυβερνητικές ενέργειες. Δεν χρειάζεται να σου πω τώρα για ποια πρόσωπα λέω. Ξέρουμε και τι λέτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάω για την ζωή του Κωνσταντοπούλου, για τον Γιάννη τον Βαρουφάκη και για τους υπόλοιπους που τραβάνε την προσοχή. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό πόσο δημοσιογραφία είναι? Να το πάρω λίγο χωρίς να φέρω να αποφύγω την ερώτηση. Εγώ πιστεύω καταρχήν γενικότερα για τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λέω αυτά θαρετά διότι τα λέμε στο ραδιόφωνο αυτά. Από τη στιγμή που ποζάρουν και περνούν στα λεγόμενα συστημικά μέσα, είναι λίγο άτομο να βγαίνουν μετά και να λένε ότι αυτοί είναι εχθροί ή κάνουν, πώς το λέμε, σπεκουλάρουν την είδηση. Από τη στιγμή που λοιπόν εγώ είμαι στο κανάλι αυτό, σημαίνει ότι ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι ένας έντιμος συνομιλητής και ήρθα να μιλήσω. Αν βγω τώρα απ' έξω και αρχίζω και βρίζω, πάνε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε λοιπόν ένα ζήτημα γενικότερα χέριστερα στο πώς τοποθετείτε στα συστημικά μίντια.
Είναι η μορφή μου αυτό. Να το αλλάξω λίγο, αν μου επιτρέπει. Mm. Στην αρχή δεν θες να είσαι λίγο καλοπροαίρετο με όλου. Όχι, δεν είμαι καθόλου. Και να δει πώ θα το πάνε. Όχι, τι να δω. Δηλαδή, Μιλάν, θέλω να πω. Πάει ο Βαρουφάκης κάπου. Καλά, εντάξει. Με τον Υπουργό Οικονομικό Μιλάν. Τον Υπουργό Οικονομικό Μιλάν. Πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου κάπου. Με την πρόεδρο τη Βουλή μιλούν. Δεν διαφωνώ θεσμικά. Αλλά. Πρέπει να γίνει. Αλλά. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε να βάλουμε αρχέ στην δημοκρατία, πρέπει να ξαναπάρουμε. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει άλλη πλευρά που λέει. Πριν φωνάζατε και τώρα τους νομιμοποιείτε. Εντάξει, ναι, ωραία. Ο καθένας πρέπει και τις ευθύνες του σε αυτό. Τώρα, συνάδελφε, τι να πω κι εγώ. Απλώς εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει αμέσως να το διευρύνει. Ότι επανήλθε μετά την κατάργηση από τον Κεδίκογλου ξανά το press room. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μη, μάλλον δεν είναι το μη, είναι το αυτονόητο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι δύο μέρες, πρέπει να είναι κάθε μέρα όπως γινόταν παλιά. Κάθε μέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος νομίζω είναι πολύ καλός, είναι πολύ σαφής ο Σακελαρίδης. Το όχι που λέμε σε αυτό το πράγμα και έτσι, βοηθάμε πάρα πολύ την ενημέρωση των πολιτών. Θυμίζω στους τηλεθεατές, μάλλον θέλω να γνωστοποιήσω στους τηλεθεατές, ότι τα δελτία ειδήσεων στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση γίναν στις 2, γιατί στη 1 ήταν το press room. Δεν έγιναν τυχαία στις 2. Σωστά. Και δεν έγιναν στις 3. Δεν έγιναν στις 12. Γιατί έπρεπε να έχουν και την απάντηση σε όποια θέματα έχουν προκύψει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση Σαμαρά και ο κύριος Κεδίκογλου, ο οποίος πραγματικά δηλαδή μου κάνει εντύπωση, που είναι και δημοσιογράφος, και κατήργησε αυτό που λέγαμε τον briefing, δηλαδή την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει. Μπορείς να λες ό,τι θες. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιογραφία τα προηγούμενα 5 χρόνια γινόταν με newsletter που έβγαινε από τα πρωθυπουργικά γραφεία στα συρτάρια των δημοσιογράφων και έβγαινε η κυρία Σπυράκη και έλεγε: Έχω μια πληροφορία. Τι έχετε μια πληροφορία? Σας την έδινε την πληροφορία απευθείας και μετά έγινε και βουλευτής, βεβαίως ευρωβουλευτής. Ωραία. Και όλο αυτό το σκηνικό γινόταν. Το press room είναι κομμάτι, αυτό που λέμε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διαβρεθεί και τις 5 μέρες. Ένα. Όλα τα υπουργεία πρέπει να κάνουν συνεντεύξεις τύπου στους αρμόδιους συντάκτες, ναυτιλιακό, αστυνομικό, το κάνει ο κ. Πανούσης, παρά την κριτική που δέχεται. Σε αυτό όμως πρέπει να το πούμε ότι το κάνει, δεν γυρνάει τα κανάλια, μιλάει. Και αυτό σημαίνει ότι πρώτον, επισημοποιεί και βοηθάει τις ειδικότητες των δημοσιογράφων. Διότι αν δεν έχει ο ναυτιλιακός συντάκτης ναυτιλιακό ρεπορτάζ από τον υπουργό, θα απολυθεί. Αν πηγαίνει, παράδειγμα λέω τώρα, δεν είπα για τον κύριο Δρίτσα. Ναι. Αν πηγαίνει λοιπόν ο υπουργός Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στα κανάλια, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ναυτιλιακό συντάκτη, δεν χρειάζεται να υπάρχει αστυνομικό συντάκτη, δεν χρειάζεται να υπάρχει οικονομικό συντάκτη. Τα λέει ο Βαρουφάκης. Μόνο να μην προσαρμόζονται αυτές τις δημοσιογραφικές απαιτήσεις. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι η αριστερά θα οφείλει και το κάνουν σιγά σιγά. Όλα τα υπουργεία κάνουν μία φορά, νομίζω ότι μπορούν και πιο πολύ. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον. Είναι έντιμη η επαφή με την είδηση γιατί ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ, παίζει έντιμα. Ένα. Είναι δύο. Δουλεύει ο περατέρ γιατί θα πάει ένα συνεργείο να κάνει αυτήν την ιστορία. Ξαναδίνει λοιπόν δουλειά και ροή στο τομέα που λέγεται ενημέρωση. Κάνουμε το αυτονόητο δηλαδή, αυτό που κάνουν όλοι. Ναι, οφείλει η κυβέρνηση να το κάνει και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Απλώς εγώ θα έλεγα στην κριτική μου. Κώστα, τελευταία ερώτηση γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Σας έφαγα, Όχι. Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε να το κρατήσουμε περισσότερο. Διότι, να σας πω κάτι εγώ όμως που θέλω. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ότι. Αισιόδοξος προς τη συμφωνία. Εγώ είμαι αισιόδοξος για ένα πράγμα. Πρώτον, η χώρα για πρώτη φορά, ο κόσμος 25 του Γενάρη χαμογέλασε. Έβλεπα συντηρητικούς ανθρώπους στις 26 να είναι χαρούμενοι. Να σταματήσει αυτή η μιζέρια των αριστερών που λένε όχι τι θα κάνουμε. Και είναι σαν να περιμένεις όλα τα χρόνια να βρεις μια ωραία γυναίκα, ένα ωραίο άντρα και μόλις σου έρθει μπροστά να λες Παναγία μου τι κάνω τώρα. Αυτό κάνουν. Όχι Παναγία μου τι έπαθα. Και είμαι εντάξει θα τα καταφέρω δεν μπορώ. Αν δεν μπορούσες μην πήγαινε στο ραντεβού αγαπητέ μου. Το ραντεβού λοιπόν στο ραντεβού ήρθε ο μεγάλος έρωτας. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι της αριστεράς και νομίζω και οι άνθρωποι που είναι στην κυβέρνηση και οι οργανώσεις και οι άνθρωποι οι λαϊκοί πιστεύουν σε αυτήν την ιστορία, πιστεύουν σε αυτήν την ανατροπή και εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Μου το χάλασε. Θα μιζέριαζα εγώ τώρα και θα έλεγα συμφωνία μπορεί να αλλά πρέπει να κάνω μια ερώτηση ακόμα, Γιάννη. Το παν δεν είναι συμφωνία, το παν είναι διαδρομή. Μήπως είναι διαιώνιση της ομοιρίας όμως αυτή η συμφωνία, Κώστα. Κάτσε να δω τη συμφωνία καταρχήν. Να αυτό θέλω συμφωνία. Να μιζεριάσω λίγο. Όμως, όχι, δεν μιζεριάζεις καθόλου, ρωτάς πολύ σωστά. Όμως, ο στόχος του ονείρου δεν ήταν η συμφωνία. Εμένα το όνειρό μου δεν ήταν να έχω έναν καλύτερο διαπραγματευτή από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο για να σωθώ.
Το όνειρό μου ήταν να έρθουν άλλοι άνθρωποι στα πράγματα, να έρθουν άλλες αντιλήψεις στα πράγματα, να σταματήσουν αυτές οι φάτσες οι γνωστές να είναι στα πράγματα, να γίνεται διάλογος διαφορετικός. Η συμφωνία είναι ένα στάδιο για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Και πιστεύω στο λαό μου πάρα πολύ. Τώρα, μου κάνεις καλή πάσα εδώ για να κάνω το τελευταίο. Θα κάνω. Υπάρχει ατζέντα διαφορετική από αυτή που βλέπουμε. Εγώ δεν λέω για κρυφή. Υπάρχει ατζέντα διαφορετική. Και η ερώτηση έχει να κάνει όχι μόνο με τη διαπραγμάτευση, αλλά με αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε τώρα για να μπορέσει μετά να εφαρμοστεί κάτι. Πώς να πω, σας ορκίζομαι. Πιστέψτε με. Τουλάχιστον στο κομμάτι που εγώ έχω επικοινωνία, όπως και εσείς έχετε επικοινωνία με τους ανθρώπους και σε μια επικοινωνία που είχα πρόσφατα και με τον Πρωθυπουργό, τυχαία δηλαδή, που τι θα το ρωτούσατε τον Πρωθυπουργό αν το βλέπατε, όχι τον κύριο Τσίπρα, τον όποιο Πρωθυπουργό, πώς πάμε, τι γίνεται. Εγώ δεν έμαθα κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτά που ξέρουμε και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένα ντοκουμέντα, που είναι τώρα να τα δούμε ποια είναι. Έχουμε δύο αποφάσεις ομόφωνες πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε. Έχουμε. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν είναι είδηση που είναι ομόφωνες οι αποφάσεις, ενώ ήταν πάντα είδηση όταν δεν ήταν ομόφωνες το προηγούμενο διάστημα. Τυχαία το λέω. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις. Έχουμε δύο ντοκουμέντα που είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, τώρα μιλάω, στον Economist και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, στο ΤΥΠΕ. Έχουμε, βεβαίως. Βλέπουμε απόκληση μεταξύ της απόφασης πολιτικής γραμματείας ομόφωνης και των ομιλιών του Πρωθυπουργού. Δεν βλέπουμε. Σε καμία περίπτωση. Αυτά που ξέρουμε, αυτά συμβαίνουν. Αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία, καθώς αν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, αυτά που κάνει, τα λέει στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, στους πολίτες ενημερώνει, νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το είχαμε μάθει αυτό. Ξέραμε πάντα να δουλεύουν αλλιώς, σκιώδη, περίεργα, διαφορετικά και λίγο κάπως μας χαλάει. Όπως μας χαλάει και κάτι άλλο σε κάποιους. Ακούω συνέχεια, μου το λέτε για έναν συνάδελφο εδώ, φιλικά. Μου λέει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Εγώ από τις 7 ώρες περνάω για να πάω για δουλειά, γιατί πιο εκεί το ραδιόφωνο. Και 9 που φεύγω, αίμα δεν βλέπω. Αίμα δεν βλέπω. Μπορεί να έχουν φύγει 9 η ώρα, να έχουν πάει για καφέ. Ό,τι κόκκινο βλέπεις, πες να τις αφήσεις από το ραδιόφωνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι στη λογική της σπέκουλας, καλό θα είναι οι πολίτες να έχουν και, έχουν και αυτή ευθύνη. Στο ποιους εμπιστεύονται στην ενημέρωση, ποιες υπογραφές είναι αυτές που υπογράφουν. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπορώ να σας πω να παρακολουθούν τα τοπικά δίκτυα, είμαι πολύ σαφής σε αυτό, να παρακολουθούν τα τοπικά ραδιόφωνα, να αγοράζουν τις τοπικές εφημερίδες, αφού έτσι κι αλλιώς το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι και το ραδιόφωνο μας αυτό το κόκκινο μπορεί να συμβάλλει. Και να πω και ένα τελευταίο, παιδιά, γιατί το είπα και στην εκδήλωση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχει αξία. Το παιχνίδι της πληροφορίας. Η πηγή είμαι εγώ, μεταδίδω στην γερμανική τηλεόραση και καλά τις πληροφορίες που έχω από την κυβέρνηση, βγαίνει η γερμανική τηλεόραση ή η γερμανική εφημερίδα και λέει αυτό συμβαίνει, Brexit, και έρχομαι ξανά εγώ και λέω σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, Brexit. Αυτός ο χαβαλές και αυτή η αλητεία πρέπει να την πούμε ευθέως στον πολίτη, διότι στην προκειμένη περίπτωση Γιάννης κερνάει, κυριολεκτό, και Γιάννης πίνει. Γιάννη το λένε τον ιδιοκτήτη δηλαδή. Και μην τρελαθούμε. Ή Γιάννη, ή Σταύρο, ή οποιοδήποτε. Καλά το κάνεις και βάλεις καλά ονόματα. Όχι, τα βάζω τα ονόματα όλα μέσα, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό που κατηγορηθήκαμε εμείς ότι εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω πολύ απλά ότι εμείς λέμε πολύ καθαρά ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μας και ποιο είναι το σήμα μας. Οι διεθνείς είναι. Θέλω να μας πούν τα συστημικά μίντια ποιοι είναι οι δικοί τους ιδιοκτήτες, πού είναι οι μετοχές τους και τι ακριβώς εξυπηρετούν. Αυτό δεν μας το έχουν πει ακόμα. Κώστα Σαρβανίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ για την τιμή. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουμε την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.